κύριε Καρθανασόπουλε, με αφορμή την καταγγελία του κυρίου Ανδρουλάκη για ότι γίνεται υποκλοπής των τηλεφωνικών του επικοινωνιών, ξαναήρθε στην επιφάνεια η υπόθεση των παρακολουθήσεων ή τέλος πάντων των καταγγελιών που είχαν γίνει, διότι δεν υπήρξε πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης τότε, το 2016, για τα τηλέφωνα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες από το ΚΚΕ, από το 16. Κύριε Καραθανασόπουλε, λίγο σας παρακαλώ πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεστε καλύτερα. Υπάρχουν ακριβώς συγκεκριμένες καταγγελίες του ΚΚΕ από το 16 έως και στο 22 για συνεχείς παρακολουθήσεις των τηλεφώνων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και επί της ουσίας προσπαθήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια οι υποθέσεις αυτές να αρχιοθετηθούν και να μην εξεταστούν επί της ουσίας. Το ζήτημα είναι το εξής, αυτό το οποίο θέλει να αναδείξει το ΚΚΕ, ότι στη σκιαμαχία που παρακολουθούμε σήμερα ανάμεσα στα άλλα κόμματα. Και γιατί τη χαρακτηρίζεται σκιαμαχία, δεν είναι επί της ουσίας? Γιατί όχι, δεν είναι επί της ουσίας, γιατί αφήνει στο απειρόβλητο και το επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις με κατευθύνσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγίες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και το οποίο έχει διαμορφώσει ένα επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο σε βάρος των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, σε βάρος των λαϊκών ελευθεριών και όπου κατατάσσει τον καθέναν εν δυνάμει στόχο των παρακολουθήσεων. Και όλα αυτά υπό μία έννοια λάστιχο, η έννοια αυτή που η γνωστή για λόγους εθνικής ασφαλείας. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, το οποίο κανένα από τα άλλα κόμματα δεν το αγγίζει. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι παρακολουθήσεις όλα αυτά τα χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί, οι νόμιμες όπως τις ονομάζουν παρακολουθήσεις. Από 5.000 το 2010 που ήτανε, φτάσαμε το 18 στις 11.000 και τώρα το 22 είμαστε στις 13.500 νόμιμες επισυνδέσεις όπως τις ονομάζουν. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι καθαρό ότι εμπλέκονται όχι μόνο οι 7 κρατικές υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν παρακολουθήσεις, αλλά και δεκάδες άλλοι φορείς, κρατικοί και παρακρατικοί, οργανώσεις του εξωτερικού, εταιρείες με διάφορα παράνομα λογισμικά, που έχουν διαμορφώσει ακριβώς ένα δίκτυο πολύπλοκο και πολυδέδαλο και που επί της ουσίας διαμορφώνει αυτό το καθεστώς του βούρκου των παρακολουθήσεων, των οποίων παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Τι περιμένετε από τη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, η οποία θα ξεκινήσει στις 22 του μήνα? Κοιτάξτε, το μόνο βέβαιο είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει αναδείξει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Και από αυτή την άποψη πρέπει να αναδείξουμε ότι και στην Επιτροπή, την Εξεταστική και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Έτσι, εμείς δεν έχουμε αυταπάτηση ότι μπορεί να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Γιατί κύριε Καραθανασόπουλε? Έχουν γίνει αλλεπάλληλες εξεταστικές επιτροπές και οι οποίες επιδερμικά αντιμετώπισαν όλες τις περιπτώσεις. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει ένα νήμα που συνδέει την πολιτική όλων των κομμάτων. Και αυτό το νήμα είναι η προστασία του επικίνδυνου θεσμικού πλαισίου που θέτει στο στόχαστρο τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και αυτό το θεσμικό πλαίσιο το έχουν συντηρήσει όλες οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και με βάση αυτό το θεσμικό πλαίσιο βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολυδέδαλο δίκτυο το οποίο μπορεί να κάνει παρακολουθήσεις, είτε είναι κρατικές υπηρεσίες, είτε είναι μυστικές υπηρεσίες, εγχώριες και ξένες μυστικές υπηρεσίες, είτε είναι οι εταιρείες με τα παράνομα λογισμικά συστήματα. Υπάρχει μια ανεξέλεκτη δράση αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο στη χώρα μας. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο αυτό. Να σας θυμίσω ότι πρόσφατες έλεγες έχουν αναδείξει την παρακολούθηση τηλεφώνων Ευρωπαϊκών Επιτρόπων. Ή για παράδειγμα το Μάη. Στην Ισπανία που παρακολουθούσαν οι υπουργούς. Η προοδευτική κατά τα λεγόμενα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ πρότυπο κυβέρνηση του Σάντσες παρακολουθούσε 65 πολιτικούς και ακαδημαϊκούς από την Καταλονία με το παράνομο λογισμικό Πίγασος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι δίκτυο έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή και από αυτήν όσο δεν αγγίζεται η αιτία, που η αιτία ποια είναι η θωράκιση αυτής της βάρβαρης πολιτικής
που ασκείται στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία βάζει στο στόχαστρο το βιωτικό επίπεδο του λαού και τα δικαιώματα, διαμορφώνει μηχανισμούς καταστολής των κινητοποιήσεων και των αγώνων του λαού. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο έχει διαμορφωθεί και στο επίπεδο των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων με έννοιες λάστιχο, όπως είναι η λεγόμενη εθνική ασφάλεια, όπως είναι η λεγόμενη αντιτρομοκρατική νόμη, που είναι επικίνδυνοι νόμοι καταδικασμένοι στη λαϊκή συνείδηση, ή όπως είναι τα ζητήματα, η απάντηση στη ριζοσπαστικοποίηση, που αποτελεί επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν οδηγός όλων αυτών των κομμάτων και των κυβερνήσεών τους είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνο πώς δεν θα πέσει αυτή την υπόθεση, αλλά αντίθετα θα προσπαθήσουν οι σκιαμαχίες να συγκαλύψουν την ουσία της υπόθεσης, όπως είπαμε και πιο πριν. Κύριε... Συζήτηση για σκιαμαχία. Γιατί παρακολουθούμε μια επιλεκτική ευαισθησία. Γι' αυτό πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για τη στάση του κάθε κόμματος. Αναφέρεστε στο ότι ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διερεύνηση μόνο και της... Και ότι γενικά η συζήτηση επικεντρώνεται σε ένα περιστατικό, ενώ εδώ πέρα... Πριν από ένα χρόνο το ΚΚΕ είναι επίσημα, επανέλαβε την καταγγελία του με στοιχεία ότι συνεχίζονται οι συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής. Όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία σαν να μην υπάρχει πραγματικά και μας κάνει τρομακτική εντύπωση ακριβώς για το λόγο που υπάρχει αυτή η επιλεκτική ευαισθησία, γιατί δεν θέλουμε να συζητήσουμε την ουσία και όποιος καλλιεργεί αυταπάτες ότι εξαρτάται αν οι μυστικές υπηρεσίες είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού ή σε κάποιο άλλο οργανισμό και ξαφνικά θα μεταβληθεί ύψενα σε μια υπηρεσία αγγελικά πλασμένη, τότε υπάρχει ζήτημα. Φαντάζομαι δεν τη θεωρείτε διαβολική. Εμείς θεωρούμε ότι οι μυστικές υπηρεσίες παίρνουν συγκεκριμένο ρόλο, έχουν συγκεκριμένες στοχεύσεις και βασική τους μέλημα είναι η θωράκιση της δικτακτορίας του κεφαλαίου, η οποία τσακίζει τα δικαιώματα του λαού μας, αυτή η δικτακτορία του κεφαλαίου, και όλοι αυτοί υπηρετούν. Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν μπορεί ξαφνικά στο όνομα της οποιασδήποτε δημοκρατίας να καλλιεργούμε αυτά πάντως ότι ξαφνικά θα διαμορφωθεί ένας κόσμος ηθικά και αγγελικά πλασμένος, όταν γνωρίζουμε ότι οι μυστικές υπηρεσίες, εγχώριες και αλλοδαπές λειτουργούν ασίδωτα. Όταν υπάρχουν παρακρατικές υπηρεσίες με τεράστια πλοκάμια, ότι όλα αυτά με ένα μαγικό ραβδί, όπως ένας σωτήρας που θα μας σώσει από τα προβλήματα, θα αλλάξει η κατάσταση. Είναι λοιπόν στα χέρια του λαού να περιφρουρήσει τα δικαιώματα του με την πάλη και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του με ριζικές ανατροπές και αλλαγές.